Σήμερα το πρωί ένας μικρός αριθμός δημοτών πήγαν να περιχωρήσουν το χώρο του φυτωρίου. Σε συνέχεια της χθεσινής συγκέντρωσης, της μεγάλης συγκέντρωσης που έγινε εκεί, θέλοντας να υπερασπιστούν αυτό το μικρό άλσος, τη στιγμή που έχουν καεί πάνω από 800.000 στρέμματα και το μεγαλύτερο μέρος του δάσους του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ειρηνική ήταν η παρουσία τους, η αστυνομία όμως έκανε προσαγωγές και τώρα αυτή τη στιγμή μετατρέπονται σε συλλήψεις. Θεωρούμε απαράδεκτη και τη στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν παίρνει θέση ή μάλλον παίρνει θέση συνεχίζοντας το έργο της. Ζητήσαμε από την Αρχή Συσπήρωση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για να ξανασυζητήσουμε το θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό. Κανένας δεν είναι αντίθετος στον χώρο, αλλά αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα, δεν μπορούμε να καταστρέφουμε ένα πνεύμονα πρασίνου σε εκείνη τη γειτονιά. Ξέρετε, η Αλεξανδρούπολη έχει σε αναλογία μικρότερη αναλογία από ό,τι η Αθήνα σε φάση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καταστρέφουμε. Δεν πιστεύουμε όμως ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, παρότι υπάρχουν οι υπογραφές, δεν θέλει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και θεωρούμε ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί από τον κόσμο. Πρέπει πια σε αυτό το μαύρο τοπίο που υπάρχει στο Δήμο μας, πρέπει ο λαϊκός παράγοντας να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο με τον αγώνα του και τις διεκδικήσεις του για να καλυτερέψει τη ζωή του, η οποία μαύρησε. Και θα δούμε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί.